Γεια σας και πάλι. Μετατροπή δυναμό αυτοκινήτου για μοτέρ ανεμογεννήτριας. Και όχι μόνο. Σήμερα θα κάνουμε αυτό το βιντεάκι ώστε να περιγράψουμε τι ωφέλη μπορούμε να έχουμε αν μπούμε στη διαδικασία να μετατρέψουμε ένα δυναμό αυτοκινήτου σε μοτέρ ανεμογεννήτριας. Νομίζω ότι το βίντεο θα είναι αρκετά κατατοπιστικό, γιατί έχω 3 δυναμούς οι οποίοι έχουν μετατραπεί και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτός εδώ είναι ο μεγαλύτερος που έχω. Είναι μεγαλύτερος σε διάμετρο. Πρέπει να ήταν από κάποιο φορτηγό 24V ή κάτι. Όλους τους βρήκα στον Παλιατζή, μου στήχησαν γύρω στα 10 ευρώ ο ένας. Αυτός εδώ είναι ένας κανονικός δυναμός για αυτούς που φοράνε τα αμάξια όλα. Και αυτός εδώ πάλι είναι ένας κανονικός δυναμό, στον οποίο δεν έχω επέμβει στην περιέλιξη. Έχω αλλάξει μόνο το πενίο του ρότορα, το έχω αλλάξει μόνο με έναν μόνιμο μαγνήτη νεοδημίου. Θα δούμε τι ωφέλη έχουμε αν δεν πειράξουμε την περιέλιξη, αν αλλάξουμε την περιέλιξη και αν έχουμε στη διάθεσή μας ένα δυναμό μεγαλύτερης διαμέτρου από τον κανονικό. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ας πάρουμε στην άκρη. Ας ξεκινήσουμε με τον μικρότερο. Λοιπόν, καταρχήν, εδώ πέρα έχω βάλει επίτηδες εξωτερικά την ανόρθωση, ώστε λίγο να μπορέσουμε να δούμε τι έχει γίνει. Έχω ανορθώσει, έχω 3 γέφυρες ανόρθωσης, στις οποίες έχω ανορθώσει ξεχωριστά την κάθε φάση από τις 3. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να πάρουμε τα περισσότερα αμπέρ. Δεν έχει δηλαδή συνδεθεί ούτε τρίγωνο ούτε αστέρα. Έχω πάρει την κάθε φάση, την έχω οδηγήσει σε μία γέφυρα και μετά όλα τα συν μαζί και όλα τα πλην μαζί. Δηλαδή, μετά συνδέω την ανορθωμένη τάση μεταξύ τους. Αυτή η διάταξη έχω βρει ότι είναι η πιο δυνατή, η πιο αποδοτική. Μετά, όσο αφορά τώρα, μπορεί να βλέπετε αυτή εδώ τη βίδα. Όσο αφορά αυτή τη βίδα, στη συνέχεια του βίντεο θα τον ανοίξουμε το δυναμό και δεν ξέρω αν θα τους ανοίξω και τους 3. Πάντως θα ανοίξω τον έναν με την πειραγμένη και τον έναν με την απείραχτη, για να δείτε και πώς είναι μέσα, τι έχει συμβεί, τι έχουμε κάνει και να δείτε ποια είναι τα υπέρ μιας τέτοιας μετατροπής. Λοιπόν, καταρχήν, ένα υπέρ αυτής της μετατροπής είναι όταν αντικαταστήσουμε το πινίο του στάτορα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε. Αυτό είναι αντικαταστημένο το πινίο και αυτό είναι το δικό του. Βλέπετε τη διαφορά στο πάχος του σύρματος. Έχει μπει λεπτότερο σύρμα για να μπορέσουν να χωρέσουν περισσότερες σπήρες. Λοιπόν, ο λόγος που κάνουμε αυτό το πράγμα είναι για να έχουμε
περισσότερη τάση με όσο γίνεται λιγότερες στροφές. Διότι ο δυναμός από τη μάνα του, όταν τον έχει φτιάξει ο κατασκευαστής, έχει υπολογίσει να δουλεύει από τις 1500 στροφές και πάνω, να αποδίδει. Εμάς μας ενδιαφέρει, ας εχρίζει για ανεμογεννήτρια, να αποδώσει, αν γίνεται και από τις 10 στροφές. Λοιπόν. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε αυτό. Βέβαια, αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού, θα πάτε στο link που έχω στο βίντεο. Εκεί θα δείτε όλες τις περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν. Αυτή εδώ είναι μία λάμπα 12 volt 40 watt. Θα περιστρέψουμε αυτό το δυναμό αυτή τη στιγμή για να δούμε από πόσο χαμηλά ανάβει η λάμπα. Σφίξε καλά το εργαλείο. Βλέπετε από πόσο χαμηλά ανάβει η λάμπα. Τώρα, για να μην κάψουμε τη λάμπα, θα βάλουμε το βολτόμετρο, ώστε να ελέγξουμε πόσες στροφές θα δώσουμε, όπου θα βγάλει τα 12 βολτ. Όπως είδατε, οι στροφές πρέπει να είναι γύρω στα 70-80 το λεπτό. Πολύ χαμηλό. Βέβαια, κάποιος θα πει ότι εντάξει, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, παιδιά, ότι σε μια ανεμογεννήτρια μπορεί να φορτίσει με πολύ λίγες στροφές, με λίγες στροφές και με χαμηλό άνεμο. Για να το κάνουμε ένα άλλο πείραμα αυτό, για να αποδείξουμε του λόγου τελευταία. Εδώ έχουμε μια μπαταρία. 4 το πλην και το συν, θα το συνδέσουμε μέσω της λάμπας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει τώρα. Έχουμε συνδέσει το συν
από το μοτέρ με το συν της μπαταρίας. Ενδιάμεσα έχουμε βάλει τη λάμπα, τη 12V. Όταν η λάμπα αυτή αρχίσει να ανάβει, σημαίνει ότι η διαφορά δυναμικού είναι μεγαλύτερη των 12V. Διότι όσο έχουμε, δεν έχουμε καμία διαφορά δυναμικού, η λάμπα δεν μπορεί να ανάψει. Εκεί που αρχίζει και ζεσταίνεται η λάμπα, εκεί σημαίνει ότι έχει αρχίσει η ροή ρεύματος από τη γεννήτρια προς την μπαταρία. Πάλι με πάρα πολύ λίγες στροφές. Για να δούμε και τι σημαίνει αυτό. Όπως βλέπετε, στα 14V δεν έχει ζεσταθεί. Όταν ανάβει πλήρως η λάμπα, σημαίνει ότι έχουμε 24V εδώ. Πάμε παρακάτω. Είπαμε η πρώτη. Το πρώτο όφελος που έχουμε μετατρέποντας ένα απλό δυναμό στο δυναμό ανεμογεννήτριας είναι πρώτο και εκείνο το κόστος, διότι είναι πάμφθηνη η μετατροπή. Και δεύτερον, η τεράστια απόδοση. Απόδοση που δεν πρόκειται να τη βγάλει κανένα, τίποτα του εμπορίου. Ή μάλλον εφάμιλα μοτέρ του εμπορίου θα ξεπερνάνε τα 2 και τα 3 χιλιάρικα. Αν κάνετε μια έρευνα θα το δείτε. Τώρα, είπαμε με πόσο λίγες στροφές βγάζει τάση φόρτισης. Έχουμε και βροχή σήμερα. Λοιπόν, βάλαμε τώρα μία λάμπα 220 βολτ. Πριν είχαμε 12 βολτ. Τώρα βάλαμε 220. Τι λέτε να γίνει? Ας το βάλουμε στο γρήγορο. Άναψε και η 220. Δηλαδή, πόση τάση βγάζει αυτή η γεννήτρια?
Για να τη μετρήσουμε. Εφόσον ανάβουμε και 12, ανάβουμε και 220. Τόσο 30 βολτ. Βέβαια με πολλές στροφές. Για δούμε λίγο πώς μοιάζουν αυτά τα 230 βολτ. Αυτό να μην το κάνετε σπίτι. Αμφιβάλλω αν το πιάσει η κάμερα. Θα το κάνω άλλη μια φορά, το ARC. Λοιπόν. Είδατε δύο-τρία πράγματα. Για να δούμε τώρα τι συμβαίνει αν έχουμε στη διάθεσή μας κάτι μεγαλύτερο. Αν μπορούμε να μετατρέψουμε κάτι με μεγαλύτερο διάμετρο. Μεγαλύτερο διάμετρο σημαίνει μεγαλύτερος χώρος για περισσότερα ποινία, για περισσότερη δύναμη. Πόση δύναμη? Για να δούμε. Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Αυτό που είδαμε. Ας βάλουμε πάλι τη 12 βολτή. Σημαίνει ακόμα περισσότερη τάση σε ακόμα λιγότερες στροφές. Δηλαδή, αν έχουμε μεγαλύτερο διάμετρο, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ακόμα λιγότερο άνεμο. Και από θέμα απόδοσης, φυσικά θα βάλουμε πάλι τη 220 λάμπα.
Έχω ετοιμάσει μία έκπληξη. Δώδεκα λάμπες, 220 βολτ, με σύνολο 850 βατ. Εσείς τι λέτε ότι θα γίνει? Για να δούμε τι θα γίνει. Θυμηθείτε ότι είναι συνεχές. Αυτή η τάση είναι συνεχές. Ξεσφίχθηκε. Εδώ δεν νομίζω ότι έχω τίποτα κρυμμένο. Έχω συνδέσει όλες τις λάμπες παράλληλα. Είναι όλες 220 βολτ, 70 βατ η κάθε μία. Λοιπόν, είπαμε ότι κάνοντας αυτή τη μετατροπή μπορούμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή ανεμογεννήτρια. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εδώ έχουμε το δυναμό, ο οποίος είναι απείραχτος. Δεν έχω πειράξει την περιέλιξη, έχω αλλάξει μόνο το πινίο του ρότορα με μόνιμο μαγνήτη. Εκτός από ανεμογεννήτρια, μπορείτε να φτιάξετε και μοτέρ. Άμα ψάξετε λίγο, άμα κάνετε μία έρευνα στο ίντερνετ, είναι πάρα πολύ. Κατά κύριο λόγο στις Φιλιππίνες έχω δει πάρα πολλές τέτοιες μετατροπές, οι οποίοι φτιάχνουν καρτ και μοτοποδήλατα, ηλεκτρικά μοτοποδήλατα, με τη χρήση δυναμό αυτοκινήτου. Και τους βγαίνει σχεδόν τζάμπα. Δηλαδή, μόνο για τις μπαταρίες πληρώνουν και για το κύκλωμα οδήγησης. Τώρα εγώ έχω συνδέσει εδώ ένα πολύ απλό κύκλωμα. Ένα πάρα πολύ απλό κύκλωμα. Το οποίο κάνει το δυναμό να λειτουργεί σαν μοτέρ. Και είναι αρκετά γερό.
Βέβαια πιο γερό είναι με ένα άλλο κύκλωμα που έχω φτιάξει με sensors. Αυτό είναι sensorless. Είναι χωρίς sensors. Άμα αυτό το δυναμό θα τον ανοίξω να δείτε ότι μέσα δεν έχει τίποτα. Τα έχω πετάξει όλα και έχω κρατήσει μόνο το τύλιγμα το αρχικό και έχω αλλάξει το πινιού του ρότορα με μόνιμο μαγνήτη. Οπότε μια εφαρμογή ακόμα που μπορούμε να έχουμε είναι και αυτή. Πολλοί φίλοι έχουν κάνει τη μετατροπή αυτή μόνο για χρήση για ανεμογεννήτρια. Για να δούμε τι αποτέλεσμα έχει. Θα αφαιρέσουμε το κυκλωματάκι. Είδατε ότι δουλεύει, δεν χρειάζεται να το λιβανίζουμε άλλο. Το πετάμε στην άκρη. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιήσουμε τις δύο από τις τρεις φάσεις. Θα βάλουμε τη 12V τη λάμπα. Το μειονέκτημα που έχει όταν αλλάξουμε μόνο το μαγνήτη, αλλά δεν αλλάξουμε το τύλιγμα, είναι ότι στη χρήση για ανεμογεννήτρια χρειάζεται περισσότερες στροφές. Αλλά έχει και ένα πλεονέκτημα, ότι μπορεί να αποδώσει τα αρχικά αμπέρ. Αυτός εδώ λέει 70 αμπέρ. Αν μπορούμε να του μεταφέρουμε κίνηση τέτοια ώστε να αποδώσει τα 14 volt που λέει εδώ πέρα, θα μπορεί να φορτίζει με 70 amp. Οπότε έχουμε και ένα συν, αλλά οι αυξημένες στροφές εξακολουθούν να είναι ένα μείον. Τώρα μην ακούτε που παίρνει λίγες στροφές το μοτέρ, το έχω στο γρήγορο, το γυρίζω στο αργό. Για να βγάλει 12 volt, για να βγάλει 14 volt θέλει τις τριπλάσιες στροφές. Και για να βγάλει τις τριπλάσιες στροφές πολλές φορές βάζουμε μια μικρή φτερωτή και η μικρή φτερωτή μπορεί να βγάλει τις στροφές αλλά δεν μπορεί να βγάλει τα αμπέρ αυτά. Δηλαδή αυτά τα αμπέρ δεν γίνεται να τα πιάσεις
με φτερωτή διαμέτρου π.χ. 1 μέτρο ή 1,40. Αυτά τα αμπέρ μπορείς να τα πιάσεις με μεγαλύτερη δύναμη. Αλλά δεν πάβει να είναι και μια εύκολη επιλογή για κάποιον, έτσι. Αν κάποιος δεν θέλει να ασχοληθεί με την αντικατάσταση του ποινίου, μπορεί να κάνει μόνο τη μετατροπή, να αντικαταστήσει μόνο το ποινίο με μαγνήτη και να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, και πάμε και στην τελευταία φάση του βίντεο, να τα ανοίξουμε. Θα εξηγήσουμε και γιατί έχουμε βάλει αυτές τις βίδες. Από βροχή καλά πάμε. Ένα πράγμα θα επιστήσω σε κάποιον που θα προσπαθήσει να επαναλάβει αυτή την κατασκευή. Τη βίδα θα βάλει ή ανοξείδωτη ή μπρούτζινη, ορυχάλκινη. Διότι η σιδερένια βίδα που έβαλα εγώ μεγάλο μέρος της μαγνητικής δύναμης, το οποίο θα μπορούσε να το αποδώσει στα ποινία, το μεταφέρει έξω από το δυναμό. Και αυτό είναι μείον από όσο αφορά θέμα της απόδοσης. Κατά τα άλλα, η μετατροπή είναι πάρα πολύ εύκολη. Απλά θα προμηθευτείτε μία ντίζα ορυχάλκινη ή ίνοξ διαμέτρου 17 χιλιοστά, 18. Θα βρείτε ντίζα 18 και παξιμάδια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Να δούμε τι μαγικό έχει εδώ μέσα. Τι έχει αυτό εδώ μέσα και τα κάνει όλα αυτά. Πώς μπορεί και τα κάνει αυτά. Εδώ δεν έχει τίποτα η κούφια. Εδώ.
εδώ τι έχει. Δεν το βάζει τίποτα. Κούφιο κι αυτό. Βγήκε. Εδώ τι έχει. Απολύτως τίποτα. Είναι. Μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, έχει το τύλιγμα που είχε από τον κατασκευαστή. Τίποτα άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά πήραμε ένα δυναμό, τον ανοίξαμε, πετάξαμε ό,τι είχε μέσα εκτός από το στάτορα και το τύλιγμα του και στο ρότορα. Αφαιρέσαμε το πινίο που είχε μέσα, αντικαταστήσαμε τον άξονα με μία βίδα 18 και το ξαναπρισάραμε κρατώντας το στη θέση του με τα παξιμάδια της δίζας. Λοιπόν, βάζεις και τι απόσταση θες για να στέκεται μέσα στη θέση που θέλεις, να μην πηγαίνει πάνω κάτω και τελείωσε. Αυτό ήταν. Για να ανοίξουμε και τον μεταποιημένο δυναμό. Μεταποιημένος σαν κατσαβίδι. Μην φανταστείτε ότι εδώ μέσα έχει κάτι περισσότερο. Απλά είναι διαφορετικό. Το τύλιγμα το έχω αντικαταστήσει εγώ, μπορείτε να το αντικαταστήσετε και εσείς, δεν είναι κάτι δύσκολο, υπομονή θέλει. Άμα πιάνει λίγο το χέρι σας, θα το βρείτε παιχνιδάκι. Καπάκι. Ρότορας στον οποίο έχει αντικατασταθεί το πινίο με μαγνήτη. Βέβαια ο μαγνήτης είναι αρκετά δυνατός. Και ο στάτορας, για να δούμε τη διαφορά. Απείραχτο, αντικαταστημένο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ανόρθωση.
για να έχουμε συνεχές τάση να μπορούν να χρησιμοποιηθεί στην μπαταρία. Και αυτό είναι. Και αυτός εδώ το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς μέσα. Κάνουμε ένα τελευταίο demo και θα κλείσουμε το βίντεο. Ξέρω αν το πήρε η κάμερα. Ελπίζω να το πήρε. Και τις λαμπίτσες. Είπαμε, αυτές είναι 12 λάμπες 220 βολτ συνδεμένες παράλληλα. Αυτό ήταν, φιλάκια.